Πάμε στα Χανιά να υποδεχτούμε και να καλωσορίσουμε εδώ στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα, την υποψήφια βουλευτή Χανίων με την Νέα Δημοκρατία, Σέβια Μανατίδου Βολουδάκη. Την καλησπέρα μας. Τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Μένουν 2 εβδομάδες μέχρι τις κρίσιμες εκλογές. Και θέλω να ξεκινήσω λίγο τη συζήτησή μας με το εξής ερώτημα. Για ποιους λόγους αποφασίσατε να κατέβετε στις εκλογές και αν νιώθετε βέβαια ότι αποτελείτε κατά κάποιο τρόπο μία συνέχεια του αείμνηστου συζύγου σας, Μανούσου Βολουδάκη, και του έργου του βέβαια, αλλά και της αγάπης του γενικότερα και για την Κρήτη και για τα Χανιά. Σίγουρα είναι μια συνέχεια. Δεν ήταν μια απόφαση που πάρθηκε πολύ εύκολα. Ήρθε ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αφού τη σκέφτηκα πολύ, είναι η αλήθεια. Ο Μανούσος άφησε ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στον τόπο, στην πολιτική σκηνή του τόπου και της πατρίδας μας, θα έλεγα. Οπότε αυτό ήταν μια παρακαταθήκη που η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να συνεχιστεί. Βέβαια, δεν κατεβαίνω σε αυτές τις εκλογές μόνο λέγοντας ότι είμαι η σύζυγος του Μανούσου. Αυτό δεν θα ήταν δίκαιο προς τους ψηφοφόρους. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, από τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση αυτή και είμαι υποψήφια, μάχομαι, αγωνίζομαι κι εγώ, τρέχω όσο μπορώ. Θα συνεχίσω σίγουρα στο δρόμο που χάραξε ο Μανούσος, με τις αξίες και τις αρετές που είχε ο Μανούσος. Όμως, παίρνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε αυτός, για να το συνεχίσω εγώ. Με το βλέμμα στραμμένο λοιπόν σε κάποιες συγκεκριμένες αξίες, οι οποίες είναι... Οι οποίες είναι η εντιμότητα, το ήθος, η ειλικρίνεια, ήταν χαρακτηριστικά του και πορεύτηκε σύμφωνα με αυτά πάντα. Και επίσης ένας πολύ υγιής τοπικισμός, διεκδικώντας πάντοτε το δίκαιο του τόπου και των πολιτών του νομού, όποτε πίστευε ότι έχουν το σωστό με το μέρος τους. Είχατε δηλώσει πριν από περίπου 3 εβδομάδες στην καλή συνάδελφο τη Βίκη Παπαδογιαννάκη το εξής, ότι ο κόσμος πλέον δεν θέλει να ακούει μεγάλα λόγια. Οπότε εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα και να σας ρωτήσω, η Σέβια Μανατίδου Βολουδάκη, απευθυνόμενη στους πολίτες των Χανίων, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, τι έχει να τους πει από τη μία και από την άλλη η ατζέντα σας, τι περιλαμβάνει? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στο νομό αυτή την τετραετία, μένουν όμως πολλά ακόμα να πραγματοποιηθούν. Το κυριότερο από αυτά είναι η πραγματοποίηση του βόρειο οδικού άξονα Κρήτης, αυτού του πολύπαθου δρόμου που όλο το νησί αφορά και που δεν υπήρχε ούτε μελέτη ούτε η χρηματοδότησή του. Και χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη τελείωσαν και οι μελέτες και βρέθηκε και χρηματοδότηση συγκεκριμένη από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα κατασκευαστεί με χρήματα ευρωπαϊκά. Το δεύτερο είναι να στηριχθεί όπως πρέπει ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Έχουμε έναν ευλογημένο τόπο με προϊόντα πολύ ιδιαίτερα, τα οποία τους αξίζει να κυκλοφορούν στο εξωτερικό, όχι όπως κυκλοφορούν μέχρι σήμερα, αλλά με τρόπο διαφορετικό. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να στηριχθούν τόσο οι αγρότες, όσο και οι κτηνοτρόφοι. Πολλοί κάνουν και το λόγο τρίτο, για έναν, ο τουρισμός, για έναν αναξιοποίητο πλούτο στο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχουμε υψηλή φορολόγηση. Παρουσιάζεται και καταγράφεται το φαινόμενο της έλλειψης εργατικών χεριών. Έχουμε και παρουσιάζεται το φαινόμενο των αναξιοποίητων προγραμμάτων που τρέχουν, αλλά για διάφορους λόγους και λόγω γραφειοκρατίας, νέοι αγρότες, για παράδειγμα, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα χρήματα. Είναι παθογένειες που δεν λύθηκαν ούτε την τελευταία τετραετία. Κοιτάξτε, θαύματα δεν μπορούν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά σίγουρα έχουν γίνει και λάθη. Κανένας δεν μπορεί να πει και να παραδεχτεί ότι έγιναν όλα σωστά.
Το θέμα είναι να μπορείς να παραδέχεσαι τα λάθη σου και να βλέπεις πώς μπορείς να τα διορθώσεις. Για παράδειγμα, η έκρηξη των τιμών των ζωοτροφών, που οφείλεται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στον πόλεμο στην Ουκρανία, αφορά μεν όλη την Ελλάδα, αλλά η τιμή που φτάνει στους κτηνοτρόφους της Κρήτης είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των κτηνοτρόφων, για παράδειγμα, της Θεσσαλίας. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι επιδοτήσεις ή τα όποια βοηθήματα, για παράδειγμα, δίνονται, να μην είναι τα ίδια για τους κτηνοτρόφους όλων των περιοχών. Μπορεί αυτό να μιλήθηκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο να διορθωθεί την επόμενη τετραετία, το προσεχώς επόμενο διάστημα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ο τουρισμός, αυτό που είπατε πριν και για τα εργατικά χέρια. Παρουσιάστηκε στον τουρισμό. Να δείτε τι γίνεται, για παράδειγμα, στο Ηράκλειο που καταγράφουμε το ρεπορτάζ, υποστελεχωμένες ξενοδοχειακές μονάδες και με πληρότητα που ξεπερνά το 75% για την εποχή. Είναι η αλήθεια, έναν υπερτουρισμό, ο οποίος προέκυψε μετά την περίοδο της πανδημίας και που δεν έχει γίνει ο προγραμματισμός αυτός που θα έπρεπε. Ο μόνος τρόπος να λυθεί το θέμα των εργατικών χεριών είναι μόνο με διακρατικές συμφωνίες της χώρας μας με τρίτες χώρες, ώστε να ξέρουμε με προγραμματισμό ετήσιο τουλάχιστον, δηλαδή από φέτος για του χρόνου το καλοκαίρι, ότι θα έρθουν από την τάδε χώρα τόσος αριθμός εργατικών χεριών που θα μείνει για ένα συγκεκριμένο διάστημα, ώστε να βοηθήσει σε όλους αυτούς τους τομείς που το χρειάζονται. Αναφορικά με το διακύβευμα των εκλογών, τι διακυβεύεται στις εκλογές στις 21 του Μάη, τι πιστεύετε? Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις στα χέρια μας, πολύ δύσκολο το σενάριο και να επιτευχθεί αυτοδυναμία από κάποιο κόμμα στην Κυριακή 21 του Μάη, και δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα και στο κομμάτι των συνεργασιών για τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει περιθώριο να συνεργαστεί με κάποιο από τα άλλα κόμματα, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Δεν είναι δηλαδή αυτό εγωιστικό, αλλά είναι γιατί αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Φανταστείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, στις διάφορες κρίσεις που είχαμε με τη γείτονα χώρα, στον Εύρο, να πρέπει δύο κόμματα με διαφορετική ιδεολογική αφετηρία να πρέπει να συνεννοηθούν για το τι θα κάνουν. Δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μία συγκυρία πολιτική, οικονομική. Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα τέτοιο σημείο γεωπολιτικό που δεν επιτρέπει τέτοιου είδους συνεργασίες. Πρέπει η όποια κυβέρνηση να είναι η αυτοδύναμη, ισχυρή, και η αλήθεια είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα σενάριο που όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές της 21ης Μαΐου, το κάνει όλο και παραπάνω πιθανό για τη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει όμως, φαντάζομαι, και είμαι σίγουρος και θα συμφωνήσετε κι εσείς, να γίνει σεβαστή η ψήφος των πολιτών. Αν λοιπόν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία και έχει στα χέρια του μία διερευνητική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα κάτσει στο τραπέζι με άλλα κόμματα προκειμένου να συζητήσει? Θα κάτσει στο τραπέζι προφανώς να συζητήσει. Αυτό είναι άλλωστε και το νόημα της διερευνητικής εντολής. Αλλά δεν νομίζω, έχουν κάνει και τα άλλα κόμματα σαφές, ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος προτείνει πρωθυπουργό με το όνομα Χ. Έναν πρωθυπουργό τον οποίο δεν ξέρουμε. Και εκεί πρέπει να γίνει λοιπόν σεβαστή η θέληση του ελληνικού λαού. Και αν και δεν το προβλέπει το Σύνταγμα, αλλά αυτό είναι το σωστό να γίνει, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, αυτός να είναι και πρωθυπουργός της χώρας. Απευθυνόμενοι εδώ στους τηλεθεατές και στους πολίτες των Χανίων, για ποιους λόγους κάποιος να εμπιστευτεί την Σέδια Μανατίδου Βολουδάκη? Εγώ να πω, βέβαια, και ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας, είστε γνωστοί και ιδιαίτερα αγαπητοί στην κοινωνία των Χανίων διαχρονικά, αλλά αυτό αποτελεί υποκειμενική μου άποψη και γνώμη. Θέλω λίγο να απευθυνθείτε στον κόσμο και να του πείτε για ποιο λόγο να σας ψηφίσει. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολλοί οι λόγοι που θα πρότεινα στους ψηφοφόρους των Χανίων να με ψηφίσουν. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει στη ζωή του πολύ, έχει δουλέψει στη ζωή του πολύ, και όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί μου ξέρουν ότι με διακρίνει ένα μεγάλο πείσμα και επιμονή
όταν πιστεύω ότι έχω δίκιο, για να καταφέρω αυτό που πιστεύω ως σωστό. Το ίδιο λοιπόν θα κάνω και αν εκλεγώ, θα σταθώ δίπλα σε κάθε χανιώτισσα, κάθε χανιώτη, στα προβλήματά τους, να τα ακούω, να προσπαθήσω να βρω τη λύση τους, θέλοντας να κάνουμε αυτό τον κόσμο στον οποίο ζούμε καλύτερο, όχι μόνο για μας, αλλά και για τα παιδιά μας, για τη νέα γενιά που τόσο πολύ έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στους πολιτικούς και στην πολιτική γενικότερα. Αναφέρατε τώρα τη λέξη παιδί. Τα παιδιά σας πώς αντιλαμβάνονται τον νέο σας ρόλο και την παρουσία σας στα πολιτικά, τι σας λένε? Κοιτάξτε, για τα παιδιά αυτό ήταν μια κανονικότητα που είχαν ζήσει και με τον πατέρα τους. Οπότε αυτή η προεκλογική περίοδος δεν τους είναι κάτι πρωτόγνωρο, δεν τους είναι κάτι καινούριο. Συμμετείχαν πάντοτε σε αυτό, γιατί πάντοτε ως οικογένεια λειτουργούσαμε ως ομάδα. Οπότε όπως λειτουργούσαμε πριν με το Μανούσο, έχουν μάθει τώρα και κάνουν το ίδιο και με μένα, έρχονται μαζί μου στις περιοδίες. Το συμφωνήσαμε μαζί και αυτή ήταν η εξ αρχής συμφωνία ανάμεσά μας. Όταν μου είπανε «Μαμά, κάντο», ήτανε «Κάντο, αλλά θα το κάνουμε όλοι μαζί». Οπότε είμαστε μαζί σε όλο αυτό, βλέπουν όλες μου τις παρουσίες, έχουν να κάνουν πάντοτε ένα σχόλιο, καμιά φορά καλόπιστο, καμιά φορά έτσι και λίγο πιο αυστηρό. Είναι οι πιο αυστηροί μου κριτές και θέλουν και αυτά πάρα πολύ να τα καταφέρουμε. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.